Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου γιορτάζει και φέτος τη Διεθνή ημέρα των Μουσείων σε μια προσπάθεια να αναδείξουμε το ρόλο που τα μουσεία μπορούν να παίξουν για τις κοινωνίες των περιοχών στις οποίες απευθύνονται. Συγκεκριμένα, οργανώνουμε μία εκδήλωση την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης αλλά και το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Είναι μια κοινή εκδήλωση με θέμα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Κοινωνία. Μετά από 1,5 χρόνο, κατά τη διάρκεια του οποίου τα μουσεία δέχθηκαν τις συνέπειες της πανδημίας και στο μεγαλύτερο διάστημα είχαν αναστείλει τις υπηρεσίες τους προς το κοινό, σήμερα τα μουσεία επανεκκινούν, ξεκινούν ξανά τις δράσεις τους και περιμένουν το κοινό τους, χωρίς το οποίο δεν μπορούν να επιβιώσουν ως οργανισμοί. Και θέλουμε να δείξουμε πόσες πολλές δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα και πώς τα μουσεία μέσα από τις δράσεις τους μπορούν να συνεισφέρουν πολύπλευρα τόσο στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής τους, όσο όμως και στην κατανόηση μεγάλων και σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος και η σύγχρονη κοινωνία, όπως για παράδειγμα είναι η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, που συνδέεται από τη μια μεριά με την κλιματική αλλαγή, αλλά και με την πανδημία την οποία αντιμετωπίσαμε το τελευταίο διάστημα. Γιατί πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι είναι η κακή διαχείριση των φυσικών οικοτόπων που οδηγεί στις πανδημίες, είναι η κακή διαχείριση της σχέσης μας με το φυσικό περιβάλλον που οδηγεί στους οργανισμούς που περιορίζονται ο ζωτικός τους χώρος να κάνουν το μεγάλο άλμα και να αναζητήσουν καινούριους ξενιστές, όπως συνέβη και στον ιό αυτόν το COVID-19, με αποτέλεσμα ξαφνικά, ως αποτέλεσμα αυτής της κακής διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, το σύνολο της ανθρωπότητας να έχει περάσει μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές, κοινωνικές και υγειονομικές κρίσεις. Επομένως, η σχέση αυτή του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα το οποίο διαχειρίζονται και προβάλλουν τα μουσεία φυσικής ιστορίας και γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτή είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση η οποία θα βοηθήσει να ξαναδούμε με διαφορετικό μάτι μέσα από τις ποικίλες πρωτοβουλίες που τα τρία μουσεία αυτά φυσικής ιστορίας, το Μουσείο του Απολιθωμένου Δάσους, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, δρομολογούν με θέμα την καλύτερη αντιμετώπιση της συγκυρίας, αλλά και του γεγονότος ότι τα μουσεία επανεκκινούν, ξαναϋποδέχονται το κοινό τους και μπορούν να προγραμματίσουν καινούργιες δράσεις σε αυτή την κατεύθυνση.